καταχωρισμό της από τον Παναγιώτη Βασιλάκο. Ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές αυτή η σχέση, λίγο η απόσταση, λίγο ο κορονοϊός. Λίγο το ότι βγαίνοντας από την βίλα του Μπάτσελορ, τα πράγματα ίσως πήραν μια άλλη τροπή. Γιατί αλλιώς να ζεις σε αυτό το απίστευτα χλιδάτο μέρος, με αυτά τα ονειρεμένα ραντεβού, και αλλιώς να συμβιώνεις την πραγματική ζωή. Το γεγονός είναι ότι χωρίσανε. Να δούμε τι μας λέει. Με βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο της ζωής μου. Έχω να σας πω ότι ετοιμάζω ένα καινούριο project που σχετίζεται με την ομορφιά της γυναίκας και του άντρα εννοείται. Έχω έρθει εδώ στην Αθήνα μόνιμα πλέον να συνεχίσω τις σπουδές μου στη διοίκηση επιχειρήσεων και πραγματικά όλο αυτό προήλθε από την αγάπη του κόσμου. Είσαι η νικητρία του Bachelor. Θα σύστηνε σε μία φίλη σου να δηλώσει συμμετοχή τώρα που ξεκινάει πάλι? Εννοείται πως θα το σύστηνα σε οποιαδήποτε κοπέλα. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους εκεί μέσα. Γνωρίζεις ίσως και τον έρωτα της ζωής σου. Κάνεις φιλίες. Εγώ η αλήθεια είναι ότι το σπίτι σας το έχω κάνει δεύτερο σπίτι μου. Πώς είστε με τον Παναγιώτη? Με τον Παναγιώτη δεν είμαστε μαζί πλέον. Ο Παναγιώτης ήταν πολύ ενθουσιασμένος στην αρχή όταν βγήκαμε. Ζήσαμε πολλές στιγμές μαζί. Γνώρισα τους δικούς του. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφα. Αλλά δεν είχε happy ending, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά είμαστε και οι δυο πολύ φιλόδοξα άτομα και έχουμε σχέδια για το μέλλον. Οπότε τι να πω, δεν ξέρω. Η κάθε σχέση κάνει τον κύκλο της. Ίσως αυτό. Δεν μετανιώνω ό,τι έζησα. Θα το ξαναέκανα αν μου δινόταν η ευκαιρία. Κρατάω μόνο τα καλά και κοιτάω μπροστά.